Σε αυτή την περίοδο παίρνουμε την πρωτοβουλία σας ως ερωτικό εργατικό κόμμα για να μεταφράσουμε τα σχόλια που θα σας παρουσιάσω μετά, αλλά και να κάνουμε τη συγκεκριμένη τη σημερινή συζήτηση στο μαρξισμό με το τίτλο «Καπιταλισμός και ψυχική υγεία». Ομιλήτριες θα είναι η Λίνα Μπουρίτη, ψυχολόγος και μέλος του ΣΕΚ στο Βιλίνα Περιστερίου, και η Μαρία Βολοβίνα, ψυχιατρική κοινωνική λειτουργό στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δρομοκαίτιο και μέλος του Ψυχιατρικού Τομείου. Εγώ ονομάζομαι Μαριέλη Μιρτό, είμαι ερευνήτρια και μέλος της κυρίου Αγίας Παρασκευής και θα προσπαθήσω να συντονίσω τη συζήτηση. Για να διεξασπίσω το δυνατόν καλύτερη συζήτηση, θα σας παρακαλέσω να φοράτε τις μάσκες σας, να βάλετε στο αφόρυπο το τεχνικό σας και να μην καπνίσετε μέσα στην αίθουσα. Η εισήγηση των κοινωνικών ομιλητριών θα διαρκέσει 30 λεπτά, μισή ώρα, και μετά θα υπάρχει χρόνος για παρεμβάσεις, ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Άμα θέλετε να ζητήσετε το λόγο και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, απλά σηκώνετε το χέρι για να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τον κατάλογο. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην Λίδια. Ο πόνος είναι τεράστιος. Επενδύστε στην ψυχική υγεία. Αυτή είναι η έκκληση που κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά την τελευταία του μεγάλη έρευνα, την Παγκόσμια Έκθεση για την Ψυχική Υγεία, και λέει ότι σύμφωνα με αυτή την έρευνα, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως πριν από την πανδημία έπασχαν από προβλήματα ψυχικής υγείας και κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της πανδημίας, το άγχος και η κατάθλιψη έχει αυξηθεί κατά 25%. Ταυτόχρονα με αυτή την εικόνα όμως, αυτή η έρευνα λέει επίσης ότι δεν δίνονται λεφτά για την ψυχική υγεία. Νομίζω ότι, εντάξει, είναι ξεκάθαρο στην Ελλάδα του Μητσοτάκης ότι τι σημαίνει δεν δίνονται λεφτά για την ψυχική υγεία, γιατί είναι ξεκάθαρο και τι σημαίνει ότι δεν δίνονται λεφτά για την υγεία συνολικότερα και τη δημόσια υγεία που τη διαλύουν επί πανδημίας και που κάνει η επιλογή αυτή η μισητή κυβέρνηση ότι θα δίνει τα λεφτά για πολεμικούς εξοπλισμούς, δεν θα τα δίνει για τη δημόσια υγεία. Αυτό είναι ακόμα πιο δραματικό αν σκεφτούμε το τι συμβαίνει στην ψυχική υγεία σήμερα. Γιατί ο προϋπολογισμός λέει ότι από αυτά τα σύμβουλα που δίνονται για τη δημόσια υγεία, μόλις το 2% δίνεται για τη δημόσια υγεία, για τη ψυχική υγεία. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας για το σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Είναι επίσης πραγματικό αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι ο πόνος είναι τεράστιος. Ο πόνος είναι τεράστιος όχι μόνο λόγω της πανδημίας, που η πανδημία έχει παίξει ρόλο, έχει επιδεινώσει τα προβλήματα ψυχικής υγείας και νομίζω ότι είναι αναμενόμενο το ότι τα έχει επιδεινώσει με τα πολλαπλά lockdown, με το τι σημαίνει απομόνωση, τι σημαίνει η απειλή για τη ζωή, τι σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν τα εισοδήματά τους, αλλά δεν είναι μόνο η πανδημία. Είναι ότι είμαστε σε μια περίοδο που συνολικά η κρίση του καπιταλισμού δείχνει την καταστροφική του μανία στην πραγματικότητα. Είναι μια πολύπλευρη κρίση για την οποία θα συζητήσουμε σε όλο το τριήμερο. Είναι μια κρίση που αφορά την οικονομία, τον σταθμοκαπιταλισμό και την ακρίβεια, που ο κόσμος σκέφτεται πώς θα καταφέρει να βγάλει το μήνα του. Είναι μια κρίση που αφορά το περιβάλλον. Οι πυρκαγιές ήδη έχουν ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι. Θυμόμαστε όλοι τις περσινές πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Είναι μια κρίση που αφορά τον πόλεμο, που αν ο πόλεμος δεν είναι απειλή για τη ζωή, τι άλλο είναι. Και άρα είμαστε σε αυτή τη φάση που ο τρόπος που λειτουργεί αυτό το σύστημα, ένα, δυσκολεύει κάθε μέρα, απειλεί τις ζωές των ανθρώπων και δύο, όπως είναι απόλυτα λογικό, δυσκολεύει και την ψυχική τους υγεία. Ακόμα και πριν την πανδημία, η κατάθλιψη αφορούσε και ήταν διαγνωσμένη με κατάθλιψη 350 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον πλανήτη. Είναι η πρώτη αιτία αναπηρίας στον κόσμο. Την ίδια εικόνα δεν υπάρχει μόνο παγκόσμια, υπάρχει και στην Ελλάδα και νομίζω σε αυτή την κουβέντα θα χρειαστεί να σταθούμε σε δύο ζητήματα. Το ένα είναι πώς εξηγούμε εμείς ως μαρξιστές τις διαστάσεις που έχει πάρει σήμερα αυτή η λεγόμενη πανδημία της ψυχικής υγείας και το δεύτερο είναι πώς μπορούμε να απαντήσουμε, αν υπάρχουν λύσεις. Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα, για να καταφέρουμε να το απαντήσουμε, θα χρειαστεί να δούμε τον κυρίαρχο τρόπο προσέγγισης των προβλημάτων ψυχικής υγείας που επικρατεί παγκοσμίως. Και αυτό είναι το βιοιατρικό μοντέλο.
που τι λέει βασικά, υποστηρίζει ότι οι ψυχικές ασθένειες είναι σαν τις φυσικές ασθένειες. Είτε έχεις διαβήτη, καρδιολογιακό νόσημα, είτε έχεις κατάθλιψη και σχιζοφρένεια, είναι το ίδιο. Εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε ότι η ρίζα των προβλημάτων της ψυχικής υγείας δεν είναι στον εγκέφαλο και στα μονίδια, αλλά είναι κυρίως κυρίαρχα στο πώς είναι η κοινωνία. Είναι στο ποιος είναι ο τρόπος ζωής, ποιες είναι οι σχέσεις των ανθρώπων μέσα στον καπιταλισμό. Και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα το φυσικό, ότι δεν υπάρχει τίποτα το αναπόφευκτο σε σχέση με το ότι διαστάσεις έχουν πάρει αυτά τα προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά ότι μπορούμε να παλέψουμε. Και η δική μας άποψη είναι ότι μπορούμε να παλέψουμε για μια άλλη κοινωνία, τη σοσιαλιστική κοινωνία, που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα πάρουν τον έλεγχο της παραγωγής και της κοινωνίας και αυτό θα παίξει ρόλο στο να μειώσει πολύ τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίσουμε σήμερα. Το βιοιατρικό μοντέλο υποστηρίζει ότι τα ψυχολογικά προβλήματα έχουν τη ρίζα τους στον εγκέφαλο, ότι η κατάθλιψη, ας πούμε, έχει να κάνει με την έλλειψη μιας χημικής ουσίας που είναι η σερωτονίνη, ότι η σχιζοφρένεια έχει να κάνει με την περίσσια ενός νευροδιαδραστή που είναι η ντοπαμίνη και με τα γονίδια. Οπότε, τι χρειάζεται να κάνουμε, αρκεί να βγάλουμε διάγνωση και να προχωρήσουμε σε φαρμακοθεραπεία. Όπως ακριβώς κάνουμε με όλες τις υπόλοιπες ασθένειες. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει δραματική αύξηση των φαρμάκων, της χρήσης των φαρμάκων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μία έρευνα που έχει κάνει το τμήμα χημίας του Εθνικού Λιβαδιακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα λύματα σε ψητάρια, που λέει ότι από το Μάρτιο του 2020 μέχρι τον Νοέμβριο του 2021 έχουν αυξηθεί κατά 60% η χρήση των αντιψυχωσικών και των αντικαταθλιπτικών. Η αλήθεια είναι ότι το βιοιατρικό μοντέλο δεν είναι ότι έχει πέσει έτσι από τον ουρανό. Εννοώ ότι δίνει απαντήσεις που είναι θελεκτικές, ας το πούμε έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα το να μπορείς να πάρεις ένα φάρμακο και να έχεις άγχος και να στο μειώσει ή να έχεις η ψυχοσυχή από τις φωνές ή η σχιζοφρενή, να μπορούν για ένα διάστημα, τουλάχιστον για ένα διάστημα, να εξαφανίσει τέτοια συμπτώματα, είναι από μόνο το αναποφασιστικό για το ένα και το οποίο σου δίνει και μια αίσθηση ελέγχου ότι εντάξει, τα πράγματα είναι απλά, θα πάρουμε ένα φάρμακο και θα τελειώσουμε. Παρόλα αυτά όμως, εμείς επιχειρηματολογούμε ότι παρότι είναι θελκτικό, καταρχάς τα φάρμακα δεν θεραπεύουν τις ψυχικές ασθένειες, είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι προφανώς έχουν και πολλές παρενέργειες. Και άρα χρειάζεται να βάλουμε κάποια σημεία γιατί οι μαρξιστές δεν είναι με το βιοιατρικό μοντέλο. Το πρώτο είναι ότι σε σχέση με την άποψη που υπάρχει ότι οι ψυχικές ασθένειες είναι σαν τις φυσικές ασθένειες, η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχουν ιατρικές εξετάσεις που μπορούν να βγάλουν ότι κάποιος πάσχει από κατάθλιψη ή από σχιζοφρένεια, για παράδειγμα. Αν έχεις μία άλλη ασθένεια, διαβήτη, καρδιακό νόσημα, κάνεις εξετάσεις, κάνεις super νέρμα ή σου κάνουν καρδιογράφημα και βγαίνει με αυτόν τον τρόπο η διάγνωση. Δεν υπάρχουν βιοφυσικοί δείκτες που να μπορούν να δείξουν ότι οι ασθένειες που έχουν σχέση με την ψυχική υγεία είναι σαν τις φυσικές ασθένειες. Το δεύτερο είναι ότι χρειάζεται να αναδείξουμε ποιος είναι ο ρόλος των φαρμακοβιομηχανιών. Και είναι πολύ σημαντικό σημείο, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ψυχίατροι, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, νοιάζονται για τον πόνο των ανθρώπων που εξετάζουν. Προσπαθούν να δώσουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες τον καλύτερο τους εαυτό για να αναποφύσουν τους ανθρώπους που έχουν απέναντί τους. Αλλά δεν συμβαίνει προφανώς το ίδιο με τις φαρμακοβιομηχανίες. Οι φαρμακοβιομηχανίες κινούνται μόνο με ένα κριτήριο και το κριτήριό τους είναι το κέρδος. Και η πραγματικότητα είναι ότι, για παράδειγμα, η φαρμακοβιομηχανία που βγάλει το Prozac, που είναι ένα γνωστό αντικαταθλιπτικό, είναι μετά τις πεντατολαϊκές εταιρείες η πιο επικερδής επιχείρηση. Πιο επικερδής ακόμα και από τις τράπεζες. Και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς το τι σημαίνει η φαρμακοβιομηχανία το έχουμε ζήσει όλο το προηγούμενο διάστημα, τι σημαίνει οι καπιταλιστές να λένε ότι είναι ένα φάρμακο και με το σκάνδαλο της Νοβάρτης και με την πανδημία και το εμβόλιο και τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών. Αλλά συγκεκριμένα για την ψυχική υγεία είναι πολύ ξεκάθαρο ότι υπάρχει σύμπραξη ψυχιάτρων με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν μιλάω για τους απλούς ψυχιάτρους, μιλάω για τους συγγραφείς του DSM. Το DSM είναι το Διαγνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών, ένα βιβλίο που γράφει δηλαδή όλες τις κατηγορίες, όλες τις ψυχικές διαταραχές
και τα συμπτώματα και η πραγματικότητα είναι ότι πάνω από 50% των ψυχιάτρων που γράφουν σε αυτό το βιβλίο έχουν οικονομικές διασυνδέσεις με τις φαρμακοβιομηχανίες. Αν μιλάμε για τη σχιζοφρένεια και τις διαταραχές διάθεσης όπως η κατάθλιψη που είναι αυτές που δίνεται το φάρμακο αμέσως, εκεί είναι συγκλονιστικό ότι 100% των ψυχιάτρων που γράφουν στο DSM έχουν οικονομικές διασυνδέσεις με τις φαρμακοβιομηχανίες. Υπάρχουν αντιδράσεις σε σχέση με αυτό ακόμα και από την δική τους πλευρά. Αυτό είναι το άλλο. Υπάρχουν αντιδράσεις εννοώ ότι υπάρχει για παράδειγμα ένας ψυχίατρος που μάλιστα ήταν επιμελητής του DSM-4 που εκδόθηκε το 1994 και στην πορεία προς το DSM-5 που εκδόθηκε το 2013, ο Άλεν Φράνσις, ψυχίατρος, αναφέρει ότι χρειάζεται να σταματήσουμε αυτή την τάση που πολλαπλασιάζει τις ψυχολογικές και διαγνωστικές κατηγορίες. Χρειάζεται να σταματήσουμε αυτή την τάση που, για παράδειγμα, βάζει το πένθος ότι είναι ένα κριτήριο, ένα σύμπτωμα της κατάθλιψης. Πρώτον, γιατί έτσι θα πίνονται φάρμακα χωρίς να χρειάζεται. Και δεύτερον, γιατί φυσιολογικές διαδικασίες που έχουν όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και τα συλλαστικά, όλα τα συλλαστικά, που είναι το πένθος, τι σημαίνει απώλεια ενός δικού μας ανθρώπου και αυτό προκαλεί πόνο, αρχίζουν να θεωρούνται ότι είναι ψυχιατρικές διαταραχές. Το βιοιατρικό μοντέλο, εκτός από το τι σημαίνει η φαρμακοβιομηχανία, η αλήθεια είναι ότι βολεύει τις άκουσες τάξεις. Εξηγώντας ότι τα προβλήματα της ψυχικής υγείας έχουν τη δίδαξη στον εγκέφαλο και στα γονίδια, άρα στο άτομο, και είναι πάρα πολύ εύκολο, βολεύει, να απαλλάξει από τις ευθύνες στον καπιταλισμό τον τρόπο που είναι οργανωμένη η κοινωνία. Και είναι δραματικό και όντως ιστορικά έχουν υπάρξει στιγμές που οι θεωρίες και οι διαγνώσεις δεν γίνονται με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, αλλά γίνονται με βάση προκαταλήψεις και ιδεολογήματα της δεξιάς. Το πιο ακραίο παράδειγμα είναι η ψυχιατρική υπό τον έλεγχο των Ναζί. Είναι το τι σήμαινε ότι τότε επικράτησε η θεωρία της εμπονικής, δηλαδή ότι τα άτομα που έχουν ψυχικές διαταραχές και νεανική στέρηση δεν έχουν καμία αξία. Η ζωή τους δεν μετράει. Δεν έχουν μια ζωή που είναι άξια να βιωθεί. Και η ψυχιατρική εκείνη την περίοδο συνεργάστηκε στην πραγματικότητα με τους Ναζί και έπαιξε ρόλο στο να εξοδοθούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που έπασχαν από προβλήματα ψυχικής υγείας, να στυλωθούν, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες επίσης να εξοδοθούν, να θανατωθούν. Αν πάμε, εντάξει, αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα προφανώς, αλλά μπορούμε να πάμε και λίγο στα πιο πρόσφατα. Το τι σημαίνει για εμάς που ζήσαμε το πώς ήταν το Pride φέτος, το τι σημαίνει ότι μέχρι το 1973, που είναι πολύ κοντά μας, η ομοφιλοφιλία ήταν μέσα στο DSM σαν μια ασθένεια. Και χρειάστηκε για να φτάσουμε να βγει και να μην θεωρείται πλέον ψυχιατρική διαταραχή η ομοφιλοφιλία, χρειάστηκε ένα ολόκληρο κίνημα που να αποκαλέψει όλο αυτό. Αυτό ήταν ο Μάιος του 68, το κίνημα που βγήκε για τα δικαιώματα των γυναικών, των ομοφυλόφιλων, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για να φτάσουμε το 1973 να μην θεωρείται ασθένεια. Ένα ακόμα σημείο σε σχέση με το βιοιατρικό μοντέλο είναι ότι τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι οι άνθρωποι που έχουν υποστεί κακοποίηση στην παιδική ηλικία ή οι άνθρωποι που έχουν μεταναστεύσει και έχουν υποστεί ρατσισμό είναι πιο επιρρεπείς σε προβλήματα ψυχικής υγείας. Το μήνυμα είναι δηλαδή ότι δεν γελιόμαστε με αυτά, αλλά τα αποκτούμε στην πορεία της ζωής μας και τα ευρήματα και σε αυτό είναι αποκαλυπτικά. Ένα πρώτο εύρημα είναι ότι η φτώχεια είναι καθοριστικός παράγοντας που επιβαρύνει την ψυχική μας υγεία. Ένα δεύτερο είναι ότι η καταπίεση που βιώνει κομμάτι των ανθρώπων, είτε μιλάμε για τις γυναίκες, για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, είναι επίσης καθοριστικός επιβαρυντικός παράγοντας. Οι γυναίκες έχουν διαγνωστεί με άγχος ή κατάθλιψη 2 με 3 φορές περισσότερο από ότι οι άντρες. Και αν μιλάμε για τους μετανάστες, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι η σχιζοφρένεια, τα ποσοστά της σχιζοφρένειας σε μετανάστες από την Αφρική και την Καραϊβική που έχουν μεταναστεύσει στη Δύση είναι πολύ μεγαλύτερα από τον τόπιο πληθυσμό και τον τόπιο πληθυσμό της Δύσης, αλλά και τον τόπιο πληθυσμό που έχει μείνει εκεί και σε αυτές τις χώρες και δεν έχει μεταναστεύσει. Το σημείο κλειδί λοιπόν είναι ότι για να καταφέρουμε αυτή την περίοδο να λύσουμε αυτά τα ζητήματα χρειάζεται να σκεφτούμε ότι η περίοδος της κρίσης είναι η περίοδος που οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι χάνουν τον έλεγχο πάνω στη δουλειά τους περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Χάνουν τον έλεγχο πάνω στη δουλειά τους. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα. Νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό είναι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Το τι σημαίνει να δουλέψεις σε ένα νοσοκομείο για να σώσεις ανθρώπινες ζωές
και το Υπουργείο Υγείας να κάνει αυτή την εγκληματική διαχείριση, να κάνει περικοπές και να νιώθεις ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν δίπλα σου και δεν μπορούσαν να τους προσφέρεις τις υπηρεσίες τις οποίες θες, με κρεβάτια, προσωπικό κτλ. Είναι που σε κάνει να νιώθεις ότι πραγματικά δεν έχεις κανένα έλεγχο πάνω στην εργασία σου. Συνολικά η απώλεια ελέγχου στον καπιταλισμό, αυτό που ο Μάρκς ονομάζει αλλοτρίωση, είναι καθοριστικός παράγοντας για την ψυχική μας υγεία. Γιατί βασικά η αλλοτρίωση είμαστε ήδη τη δυνατότητα που κατά τον Μάρκς μας καθιστά ανθρώπους. Δηλαδή τη δυνατότητα για προσωπική ανάπτυξη, για δημιουργική εργασία και για άνθρωση των δεξιοτήτων. Οπότε η μάχη ενάντια στην αλλοτρίωση βρίσκεται στον πυρήνα της μάχης για την απελευθέρωση και στον πυρήνα της μάχης για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη ψυχική υγεία. Και οι συλλογικοί απώλειες και αλήθεια είναι ότι βοηθάνε στο να σπάσουν το αίσθημα της απομόνωσης, το αίσθημα της ανηγόριας, που είναι και αιτία και αποτέλεσμα των ψυχικών διαταραχών. Και ευτυχώς έχουμε πολλά παραδείγματα το τελευταίο διάστημα, παρά την κεφαλαία προσπάθεια του Μητσοτάκη να σπάσει τις συλλογικότητες, να διαλύσει βασικά τις συλλογικότητες και την αριστερά. Η κατεύθυνση είναι η ανάποδη, οι συλλογικότητες μας υποποιούνται, τα σωματεία μας υποποιούνται και μια σειρά από κλάδι βγήκαν και συνεχίσουν να βγαίνουν να παλεύουν ενάντια στην κυβέρνηση από τους υγειονομικούς, την ΚΟΣ, την ΙΚΟΥΤ και άλλους κλάδους. Και ταυτόχρονα έχουν δυναμώσει όλο αυτό το διάστημα οι μάχες ενάντια στην καταπίεση. Νομίζω ότι κορυφαίο είναι το παράδειγμα της μάχης ενάντια στη γυναικεία καταπίεση, τι σημαίνει αυτό το δυνάμωμα. Πώς δηλαδή η σεξουαλική παρενόχληση ή η κακοποίηση γίνεται συλλογική απάντηση στην πραγματικότητα, πώς μπορεί να γίνει κίνημα και μάλιστα με τα συνδικάτα μπροστά. Άρα, τελειώνοντας, αν θέλουμε να απαντήσουμε για το πώς παλεύουμε για καλύτερη ψυχική υγεία, νομίζω ότι χρειάζεται ταυτόχρονα να λάβουμε υπόψη μας δύο παράγοντες. Το ένα είναι τις μάχες που έχουν να δώσουν οι εργαζόμενοι της ψυχικής υγείας μαζί με όλους τους υπόλοιπους υγειονομικούς, με τα συνδικάτα τους, τις μάχες για περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας, που σε αυτές τις μάχες θα θέλουν πραγματικά να συμμετέχουν και εξυπηρετούμενοι. Και το δεύτερο είναι η συλλογική αντίσταση για να απαντήσουμε στις επιθέσεις συνολικά, αλλά και υπάρχει για την ανατροπή αυτού του συστήματος που διαλύει τις ζωές μας και ζημιώνει την ψυχική μας υγεία. Ο Μάρκς έλεγε ότι η επανάσταση είναι αναγκαία για να καθαρίσουμε την προμιά αιώνων, όχι μόνο για να ξεμπερδεύουμε τις ρατσιστικές και σεξιστικές ιδέες, αλλά και για να απαλλαγούμε από το αίσθημα ντροπής, κακοτερότητας και αδυναμίας που νιώθουν πολλοί εργαζόμενοι σαν αποτέλεσμα της ταξικής κοινωνίας. Οι έννοιες της ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προσεγγιστούν ξέφορα από το σύστημα μέσα στο οποίο γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε και ζούμε. Αν ανατρέξει κανείς όχι σε κάποιον ριζοσπάστη μαρξιστή θεωρητικό, αλλά στην πραγματικότητα στον ορισμό που δίνει ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την ψυχική υγεία, θα δούμε πως αυτός ορίζει το εξής. Η ψυχική υγεία είναι μια κατάσταση ισορροπίας, τόσο εντός όσο και εκτός μας, με το ίδιο το περιβάλλον, ενώ σωματική, ψυχολογική, κοινωνική, πολιτιστική και άλλοι αλληλένδετοι παράγοντες συμμετέχουν στην παραγωγή αυτής της ισορροπίας. Τέλος, υπάρχουν άρρηκτοι δεσμοί μεταξύ ψυχικής και σωματικής υγείας. Και άρα, φτάνει μόνο κανείς να σκεφτεί ποιος ασκεί την καθοριστική επιρροή και ποιος διαμορφώνει επί της ουσίας όλους αυτούς τους παράγοντες για τις ζωές των ανθρώπων. Ο καπιταλισμός λοιπόν δεν επιβαρύνει δραματικά την ψυχική υγεία των ανθρώπων μόνο στις περιόδους κρίσης, κάτι το οποίο σαφώς συμβαίνει και θα αναπτύξουμε στη συνέχεια, αλλά η επιβάρυνση αυτή σχετίζεται άρρηκτα με τα δομικά χαρακτηριστικά και τις εγγενείς ιδέες της ίδιας της φύσης αυτού του συστήματος. Τι σημαίνει για παράδειγμα ο σεξισμός για την ψυχική υγεία των γυναικών, όταν διαχρονικά οι μελέτες δείχνουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και αναποδών διαταραχών στις γυναίκες έναντι των ανδρών. Σύμφωνα μάλιστα και με τα τελευταία στοιχεία του BOE, έχουμε μέχρι και 50% υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες παγκοσμίως. Τι σημαίνει ο ρατσισμός, από τα στερεότυπα της εικόνας, το bullying, τις διατροφικές διαταραχές, με πρότυπο που μπορεί να εκφράζονται από την κάθε Λατινοπούλου, μέχρι και τον ρατσισμό απέναντι στους πρόσφυγες και τα camps, όταν οι πληροφορίες από τους συναδέλφους που δουλεύουν στο προσφυγικό μας λένε πως όχι μόνο έχουμε τρομακτικά επίπεδα, τρομακτικά ποσοστά προβλημάτων ψυχικής υγείας στους ενήλικες, αλλά πως παιδιά ακόμη και κάτω των 10 ετών
παρουσιάζουν ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό, παιδιά δηλαδή που δεν πρόλαβαν καλά-καλά να έρθουν στη ζωή, έχουν ήδη ζήσει τόσο φρικτά πράγματα που θέλουν να βάλουν τέλος σε αυτή. Τι μπορεί να σημαίνει ο ρόλος της θρησκείας ως αποκούμπι των ανθρώπων και φορέας λατρείας του αφηρημένου, όπως μας έλεγε ο Μάρξ, που οδηγεί σε μια τρομερή καταπίεση επιθυμιών και αναγκών των ανθρώπων, αρκεί μόνο να σκεφτούμε πώς ο τρομερός φόβος θανάτου στην περίοδο της πανδημίας σε μια μερίδα ανθρώπων, αντί να εκφραστεί με ο τρόπος πραγματικής αυτοφροντίδας και διεκδίκησης για να σωθούν ζωές, εκδραματίστηκε όπως συνηθίζουμε να λέμε στην ψυχανάλυση, με το να πηγαίνουν να μεταλαμβάνουν και να μεταδίδουν μαζικά τον κορονοϊό στις εκκλησίες και τελικά να πεθαίνουν, αλλά και πώς τέλος οι οικονομικές ανισότητες και δείκτες όπως η οικονομική κατάσταση, η ανεργία, τα χρέη και ούτω καθεξής παρουσιάζουν σε πληθώρα μελετών πάντοτε στατιστικά σημαντική σχέση με την εκδήλωση προβλημάτων ψυχικής υγείας. Ταυτόχρονα με όλα αυτά βλέπουμε πως στις περιόδους κρίσης του καπιταλισμού, όχι μόνο σήμερα αλλά σε όλη την ιστορία του, οι άνθρωποι οδηγούνται σε όξυνση και μαζικές εκδηλώσεις προβλημάτων ψυχικής υγείας. Αυτό συνέβη για παράδειγμα στον πρώτο και στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου τα αφόρητα επίπεδα ψυχικού πόνου και των τραυματικών εμπειριών οδήγησαν σε μαζικές εκδηλώσεις μετατραυματικού στρες, ψυχοτικών επεισοδίων, αλκοολισμού, χρήση ναρκωτικών και πολλά άλλα. Αυτό συνέβη πιο πρόσφατα στην Ελλάδα με τις πολιτικές λιτότητας και την οικονομική κρίση του 8, που ο οικονομολόγος της υγείας David Stadler ονόμασε χαρακτηριστικά ως mental waterboarding, δηλαδή ως ψυχικό εικονικό πνιγμό για τους Έλληνες, και που σύμφωνα με σχετικές μελέτες η Ελλάδα σε αυτή την περίοδο μετακινήθηκε στην πραγματικότητα από το ένα άκρο στο άλλο. Κάποτε είχε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών στην Ευρώπη και μετέπειτα αυτό αυξήθηκε κατά 60%. Και μπορούμε όλοι να φανταστούμε που μπορεί να έχει φτάσει αυτό σήμερα, παρότι δεν έχουμε ακόμα καλά ελεγχόμενες μελέτες. Και βέβαια αυτό συμβαίνει και σήμερα με το ξέσπασμα της πανδημίας και της πολιτικής διαχείρισης αυτής. Για να μην σας κουράσουμε ποσοστά και μελέτες, γιατί πράγματα είναι πάρα πολλά, θα πω μόνο, μια και βγήκε πριν λίγες μέρες η ετήσια έκθεση του ΠΟΗ για την ψυχική υγεία, κάποια ενδεικτικά στοιχεία. Μετά την πανδημία έχουμε 246 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως με σοβαρή κοινωνική κατάθλιψη, 374 εκατομμύρια με διαταραχές άγχους. Το 74% των ανθρώπων με ψύχωση και σχιζοφρένεια δεν λαμβάνουν καμία βοήθεια. 1% θανάτους οφείλεται σε αυτοκτονία με τουλάχιστον 20 απόπειρες έκαστη. Και τέλος, οι άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας πεθαίνουν έως και 20 χρόνια νωρίτερα από τον ελληνικό πληθυσμό. Ένα σύστημα με λίγα λόγια που οδηγεί πραγματικά τους ανθρώπους σε μια ψυχική και σωματική κατάρρευση. Και από την άλλη πλευρά, σε αυτές τις κρίσεις του καπιταλισμού, όπως ακριβώς γεννιέται η ταξική πάλη και η σύγκρουση της εργατικής τάξης με τους καπιταλιστές ανοίγοντας τις εναλλακτικές, πριν λίγο καιρό είχαμε μια συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία με έναν πολύ καιρό τίτλο, λέγανε «Η κρίση του καπιταλισμού, περίοδος πολέμων και επαναστάσεων». Έτσι ακριβώς θα δούμε, αν κάνουμε μια ιστορική ανασκόπηση, πως αυτές τις συγκρούσεις, αυτή η ίδια πάλη παράλληλα αναπτύσσεται και μέσα στην ίδια την ψυχιατρική, γιατί οι επιστήμες δεν μπορούν να είναι ουδέτερες και η ιστορία αποδεικνύει πως δεν είναι. Έτσι βλέπουμε από το 1850, από τη μία να υπάρχουν ψυχίατροι στην Αμερική που παθολογικοποιούσαν την τάση των μαύρων σκλάβων να φέρνουν τα θετικά τους, μιλώντας για την ασθένεια της δραπετομανίας ή αντίστοιχα για την ασθένεια της αναρχίας για όποιον εξεγείρονταν απέναντι στην εξουσία, ενώ στον αντίποδα έχουμε την άνθηση της ψυχαναλυτικής σκέψης και της αναρρώτησης γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας στα πρώτα χρόνια της Ρώσικης Επανάστασης του 17. Το ίδιο βλέπουμε και στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Νομίζω ότι ο Σκόλ δίνει μια πολύ γλαφυρή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι ψυχίατροι από τα αντιμαχόμενα κράτη αντιμετώπισαν τους στρατιώτες που εκδήλωναν συμπτώματα σχετιζόμενα με το σοκ του βομβαρδισμού και δήλωναν να πρόθυμοι να πολεμήσουν. Μας λέει λοιπόν πως ανεξάρτητα και καθώς φαίνεται χωρίς συνεννόηση μεταξύ τους, οι Γερμανοί, Αυστριακοί, Γάλλοι και Βρετανοί ψυχίατροι έκαναν χρήση δυνατού ηλεκτρικού ρεύματος για να προκαλέσουν μεγάλο πόνο στους ασθενείς σε μια προσπάθεια να τους εξωθήσουν να εγκαταλείψουν τα συμπτώματά τους, να κάνουν τον μυκό να μιλήσει, τον μυκό να ακούσει και τον παράλυτο να περπατήσει. Ο διασημότερος ανάμεσα στους Γερμανούς ήταν ο Κόφμαν, εμπνευστής της θεραπείας Κόφμαν, η οποία συνδύαζε έντονα επώδυνα ηλεκτρικά σοκ
σε φαινομενικά παραλυμμένα άκρα για ώρες, με ταυτόχρονα φωνακτά παραγγέλματα για εκτέλεση στρατιωτικών ασκήσεων. Ο στόχος ήταν ο ασθενής να παραδοθεί και να εγκαταλείψει την προσκόλληση στα συμπτώματά του, ώστε να γίνει ξανά έτοιμο πόλεμο. Εντάξει, όσο σοκαριστικές και να ακούγονται αυτές οι μέθοδοι, Γάλλοι και Βρετανοί ψυχίατροι έφτασαν να τις υιοθετήσουν και να τις εφαρμόσουν. Όπως είπε η Λίλια, το ίδιο έγινε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τις προκαλλιότητες των Ναζί, αλλά το ίδιο συναντάμε και στη μεταπολεμική Ελλάδα ακόμη. Από τα σπίτια των Οθωμανών παιδιών της Φρυντερίκης και μετέπειτα τα άσυλα όπως η Λέρος, με κέντρο τον αποκλεισμό και την εξαθλίωση των άρρωστων ανθρώπων, σε αντιπαράθεση βέβαια με τη θέση της συμπερίληψης της κοινωνικής ψυχιατρικής και του κοινωνικού μοντέλου, και βέβαια φτάνοντας στο σήμερα, αυτό που συμβαίνει είναι η ακραία επικράτηση, ιδιαίτερα με το ξέσπασμα του COVID-19, αυτό που ονομάζουμε βιολογικό μοντέλο στην ψυχιατρική. Με τις οικονομικές και βιολογικές του προεκτάσεις όπως δείχνουν, το βιολογικό μοντέλο στην κλινική πρακτική, στα δημόσια ψυχιατρία αλλά και μέσα στην κοινότητα, σημαίνει με λίγα λόγια πως το κέντρο της Αθήνας αναπτύσσονται μικρές λέρες. Τα ψυχιατρικά νοσοκομεία που ο Άδωνης προσπάθησε μανιωδώς να κλείσει το 2013 δέχονται εκατοντάδες ασθενείς εβδομαδιαία, σχεδόν με εφημερίες μέρα παραμέρα. Η διάλυση της πρωτοβάθμιας και κοινωνικής φροντίδας τους οδηγεί πάρα πολύ αργά σε εξαθλιωμένη κατάσταση στο νοσοκομείο και κυρίως κατόπιν της αγγελικής παραγγελίας. Έχουμε ξεπεράσει σήμερα το 60% των ακούσεων νοσηλιών, όπου οι άνθρωποι έρχονται με συνοδεία της αστυνομίας, συνήθως μελανιασμένοι και στοιχημένοι. Βρίσκουμε πραγματικά ανθρώπους στα σπίτια τους με πτώματα συγγενών μέσα σε 7 μέρες ή μήνες. Φεύγουν ως άστεγοι από το νοσοκομείο και τους στέλνουμε στον δρόμο ή μένουν για χρόνια μέσα σε αυτό, μετατρέποντας τα νοσοκομεία σε μικρά άσυλα, ενώ βέβαια θεωρείται δεδομένο ότι ένας άνθρωπος με σοβαρή ψυχιατρική νόσο μπορεί να ζήσει με 300 ευρώ το μήνα, γιατί αυτό είναι το επίδομο που δίνει το κράτος, αν βέβαια καταφέρει κανείς να κάνει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες μόνος του. Νομίζω λοιπόν πως δεν είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς πως η κυρίαρχη ψυχιατρική που συνδέεται με τα συμφέροντα και τις ιδέες της άνθρωπης τάξης, όχι απλά αποτυγχάνει να θεραπεύσει, αλλά αποτελεί μια επικίνδυνη επιστημονική θέση για τη ζωή των ανθρώπων. Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας και πρόνοιας όλο το προηγούμενο διάστημα δώσαμε σημαντικές μάχες για να διεκδικήσουμε όχι μόνο οικονομικά και συνδικαλιστικά αιτήματα όπως η στελέχωση του ΕΣΥ και ούτω καθεξής, αλλά για να καθορίσουμε στην πραγματικότητα το πού θέλουμε να κατευθύνουμε την επιστημονική μας πηξίδα. Και από αυτή την άποψη, νομίζω ότι το μαρξιστικό βιβλίο εξέφρασε πρόσφατα ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο, το «Μαρξισμός, πολιτική και ψυχική δυσφορία», που ενώνει ακριβώς αυτά τα αιτήματα. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο συναντάμε, κατά τη γνώμη μου, δύο πολύ βασικά στοιχεία για να κατανοήσουμε πώς δημιουργούνται τα προβλήματα της ψυχικής υγείας. Το πρώτο είναι ο διαχωρισμός αυτών που λέμε ατομικά και συλλογικά προβλήματα. Η ανεργία και το στρες γύρω από αυτή τη συνθήκη, για παράδειγμα, δεν είναι απλώς μια ατομική σημειολογία, αλλά εδράζει στη συλλογική σφαίρα των κοινωνικών προβλημάτων. Και δεύτερο στοιχείο είναι το μαρξιστικό πλαίσιο για την κατανόηση της ψυχικής υγείας και οι κύριες συνιστώσεις της μαρξιστικής προσέγγισης είναι αφενός ηλιστική, η ανάγκη δηλαδή του ανθρώπου, όπως την περιέγραψε ο Μάρξ, για έμπρος και ποικιλία αναζητήσεων και άρα η ανάγκη για καλλιέργεια όλων των δεξιοτήτων του ανθρώπου. Με λίγα λόγια δηλαδή ο Μάρξ αναγνώρισε πέραν της διαθεσιμότητας των βασικών υλικών αγαθών και την ανάγκη του ανθρώπου για μια πολύπλευρη οριστική ανάπτυξη και εξέλιξη. Είναι η ιστορική αναφορά της μαρξιστικής θεωρίας, ότι δηλαδή οι άνθρωποι δεν γεννιόμαστε με τα προβλήματα που έχουμε σαν ενήλικες. Αυτά δεν είναι με κάποιο τρόπο ένθετα και δεν είναι αναπόφευκτα δομημένα στον εγκέφαλό μας. Και τέλος, η διαλεκτική προσέγγιση στην ψυχική υγεία και η απόρριψη κάθε μορφής δετερμινισμού. Στη διαλεκτική μέθοδο, κεντρική ιδέα της αποτελεί η άποψη πως τα μέρη και το όλο επηρεάζουν με ιδέα ή δεν νοσηλευτούν το ένα το άλλο. Και άρα, με λίγα λόγια, η μαρξιστική προσέγγιση της ψυχικής υγείας συμβάλλει στην κατεύθυνση του να κατανοήσουμε πως το νόημα που δίνουν οι άνθρωποι στις εμπειρίες τους δεν είναι απλά προϊόν των προηγούμενων εμπειριών ζωής, αλλά πως στην πραγματικότητα διαμορφώνεται επίσης από τη συλλογική εμπειρία ζωής που να ζει κανείς μέσα στον καπιταλισμό και άρα εξίσου από το επίπεδο της ταξικής πάλης. Στις περιπτώσεις, δηλαδή, με λίγα λόγια, που η εργατική τάξη δίνει μάχες ενάντια στην καταπίεση και την εκμετάλλευση, αυτό επιδρά σημαντικά στην ψυχική υγεία τόσο ατομικά όσο και συλλογικά.
Και άρα, για να το κλείσω και να μπορέσουμε να περάσουμε και στη συζήτηση, νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε το ερώτημα αν έχουμε πρόσφατα τέτοια παραδείγματα ατομικής και συλλογικής απελευθέρωσης. Και νομίζω πως η απάντηση είναι πως σαφώς έχουμε. Από το κίνημα των ομοφυλόφιλων και την σύγκρουσή του με την κυρία της ψυχιατρική που τους θεωρούσε άρρωστους, μέχρι το κίνημα των Black Lives Matter που ανάγκασε την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Ένωση πέρυσι να του ζητάει δημόσια συγγνώμη για τις ρατσιστικές πρακτικές τους, αλλά και από τον αγώνα του LGBTQ κινήματος, τη δίκη του ΖΑΚ και το αντιρατσιστικό κίνημα, μέχρι και το ξεσήκωμα των εργαζόμενων στην ψυχική υγεία φέτος, απέναντι στα σχέδια της ΡΑΠΗ να ανοίξει ξανά το άσχημα της ΛΕΡΒ και να στείλει καραβιές αστυνομική, είναι ξεκάθαρο πως η διασφάλιση της ψυχικής υγείας των ανθρώπων είναι ταυτισμένη με την ανατροπή αυτού του συστήματος που παράγει πόνο και αρρώστια και πως οι μόνοι που μπορούν να τη διασφαλίσουν προφανώς δεν είναι η Big Pharma, αλλά ο κάθε εργαζόμενος και κάθε εργαζόμενος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ελένη και την Μαρία. Τώρα υπάρχει και χρόνο για να συζητήσουμε. Θα σηκώνετε το χέρι σας όποιος θέλει να ζητήσει το λόγο για να φτιάχνουμε τον κατάλληλο των παρεμβάσεων. Να ζητήσω, επειδή είμαστε πολλά άτομα και θέλουμε να μιλήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, να είναι μικρές οι παρεμβάσεις σύντομα, περίπου στα 4 λεπτά. Θα σας ειδοποιώ εγώ με το χτύπημα του στυλού στα 3 για να ξέρετε πότε περίπου να ολοκληρώσετε. Και πάμε. Ο λόγος του Μιχάλη. Ωραία. Εγώ είμαι ειδικευόμενος σε μια ψυχιατρική κλινική στο Ναφί. Η εικόνα είναι αυτή.